Περισσότερο τρόπο έχει αποδεχτεί ότι το σύστημα είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Ήδη με λίγο παραπάνω από 70 διασωληνωμένους, το σύστημα έχει φτάσει στα όρια του στη διαχείριση των κρουσμάτων κορονοϊού, που δείχνει την τραγική υποστελέχωση που υπάρχει όχι μόνο αυτή τη στιγμή, αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ας πούμε συγκεκριμένα παραδείγματα χαρακτηριστικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας που θα παίξουν και σημαντικό ρόλο για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού. Η κυβέρνηση λέει ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στα 930 κρεβάτια. Πραγματικά πιστεύουμε ότι 930 κρεβάτια, 930 αναπνευστήρες ή μόνιτορ όντως μπορεί να υπάρχουν. Το θέμα είναι όμως χωρίς καμιά ουσιαστική πρόσληψη υγειονομικού προσωπικού, νοσηλευτών, γιατρών, δεν θα υπάρχει νοσηλευτής να παρακολουθεί το μόνιτορ, δεν θα υπάρχει γιατρός για να μπορεί να ρυθμίζει τον αναπνευστήρα και ουσιαστικά μιλάμε για δώρον άδωρον. Βρισκόμαστε ήδη στην αρχή του δεύτερου κύματος της πανδημίας και ήδη η κυβέρνηση έχει αποδεχτεί με τον χειρότερο τρόπο ότι το σύστημα είναι έτοιμο να κρασάρει. Με 70 διασωληνωμένους και το σύστημα φαίνεται ότι φτάνει στα όρια του, που δείχνει τη τραγική υποστελέχωση που υπήρχε όλο το προηγούμενο διάστημα και που συνεχίζει να υπάρχει. Ουσιαστικά, κανένα μέτρο δεν έχει ληφθεί το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους 6 μήνες που ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η πανδημία, και με όλο αυτό το διάστημα που έχει κερδιθεί από τις θυσίες του ελληνικού λαού. Χαρακτηριστικά, για τα κρεβάτια ΜΕΘ, τα οποία θα παίξουν το σημαντικό ρόλο για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση διατυμπανίζει ότι βρισκόμαστε στα 930 κρεβάτια. Πραγματικά πιστεύουμε ότι 930 κρεβάτια, 930 αναπνευστήρες και μόνιτορ μπορεί να υπάρχουν. Το θέμα είναι όμως ότι με ουσιαστικά ελάχιστες προσλήψεις, σε αυτά τα 930 μόνιτορ δεν υπάρχει νοσηλευτής να τα παρακολουθεί. Σε αυτούς τους 930 αναπνευστήρες δεν υπάρχει γιατρός για να μπορεί να τους ρυθμίζει. Οπότε πρακτικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Το μόνο που μπορεί να αυξηθεί με την αύξηση των κρεβατιών χωρίς προσωπικό είναι η θνησιμότητα και όχι τίποτα άλλο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η υποστελέχωση τραγική που υπάρχει μέσα στα νοσοκομεία. Έχουν γίνει περίπου 5.000, όπως λέει η κυβέρνηση, περίπου 5.000 προσλήψεις συμβασιούχων, με ημερομηνία λήξης δηλαδή, την ώρα που τα κενά ήταν ήδη πριν την πανδημία για τις πάγιες ανάγκες των ασθενών ήταν περίπου στις 30.000. Δείχνει πως είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, δείχνει πως αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση όχι μόνο των έκτακτων αναγκών, αλλά ούτε των πάγιων αναγκών της συνήθους νοσηρότητας. Και ένα τελευταίο, ίσως που είναι και αρκετά σημαντικό, ότι τα μέτρα που βλέπουμε που υπάρχουν στα σχολεία με τα παιδιά να κάνουν μαθήματα σε τάξεις με 25 μαθητές μέσα έως και 30, με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας να είναι γεμάτα, να υπάρχει πραγματικά συνωστισμός, στους χώρους δουλειάς να δουλεύει ο ένας δίπλα στον άλλο χωρίς καμία καθαριότητα, χωρίς κανένα στοιχειώδες μέτρο, δείχνουν την κατάδεια της κυβέρνησης που δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο για να ενισχύσει και να μειώσει μάλλον τη διασπορά της πανδημίας. Υπάρχει διάχυτη αγανάκτηση και στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία και στους ασθενείς. Το ζήτημα είναι αυτή η αγανάκτηση, αυτή η οργή να μην μείνει εκεί. Να γίνει αγωνιστική διάθεση, να γίνει διάθεση για διεκδίκηση άμεσων μέτρων ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η κυβέρνηση να ακούσει επιτέλους αυτά που έχουν να πούνε οι ειδικοί, γιατί λέει από την αρχή της πανδημίας ότι ακούει τους ειδικούς. Να ακούσει αυτά που λένε οι ειδικοί, που είναι οι νοσοκομιακοί γιατροί. Είμαστε εμείς που δουλεύουμε κάθε μέρα μέσα στα νοσοκομεία και απαιτούμε σήμερα άμεσα μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ενίσχυση των κρεβατιών ΜΕΘ για να μπορέσουν να παίξουν ρόλο στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού, ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγείας, μαζικά τεστ παντού και μέτρα σε όλους τους χώρους για την αποφυγή της διασποράς. Γι' αυτό και καλούμε και όλο το λαό της πόλης και της Θεσσαλονίκης και όλης της Ελλάδας να στηρίξει τα αιτήματα των υγειονομικών για να μπορέσει να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η ΟΕΝΓΕ, όπως και στο πρώτο κύμα της πανδημίας, έτσι και στο δεύτερο, έθεσε προς την κυβέρνηση συγκεκριμένα μέτρα, μεταξύ αυτών και την επίταξη των ιδιωτικών κλινικών. Ναι, φυσικά και είναι και από τα βασικά αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει πολύ έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό στις ιδιωτικές μονάδες που το προηγούμενο διάστημα δεν μπόρεσε να παίξει ρόλο στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού.
αυτή, η κυβέρνηση βγαίνει και λέει προκλητικά ότι έχει προχωρήσει σε επίταξη, τι ζητάμε, ενώ πρακτικά ουσιαστικά μπούκωσε με ζεστό χρήμα το προηγούμενο διάστημα τις ιδιωτικές κλινικές, χαρακτηριστικά αύξησε την αποζημίωση για τις ΜΕΘ από 800 σε 1.600 ευρώ. Αυτή τη στιγμή αυτό που ζητάει η ΟΕΝΓΕ και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών είναι άμεσα επίταξη όλων των ιδιωτικών μονάδων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για να μπορέσει να, με κρατικό σχεδιασμό να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού.